Αφήνουμε την Τούζ για να πάμε σε μια άλλη όαση, την μεγαλύτερη της περιοχής, εκείνη της Τοζέρ, και περνάμε από μια λίμνη που το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου δεν έχει καθόλου νερό. Λόγω του ακραίου κλίματος, οι ετήσιες βροχοπτώσεις είναι μόλις 100 χιλιοστά και οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι φτάνουν τους 50 βαθμούς Κελσίου. Το νερό λοιπόν εξατμίζεται και ολόκληρη επιφάνεια των 5.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων καλύπτεται από μια σκληρή κρούστα χλωριούχου νατρίου, αλατιού, που κρύβει τα υπόγεια νερά. Η περιοχή έχει ένα ζωηρό κόκκινο χρώμα λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο. Το τοπίο μοιάζει εξωγήινο. Γι' αυτό άλλωστε έκανε εδώ και κάποια από τα γυρίσματα στον πόλεμο των άστρων ο Τζορτζ Λούκας. ...250.000 κουρμαδιές καλύπτουν τα 11 τετραγωνικά χιλιόμετρα της μεγαλύτερης όασης της Τινησίας, της Τοζέρ. 200 περίπου πηγές και ένα περίπλοκο σύστημα άρδευσης εξασφάλιζαν τη ζωή στην έρημο. Σήμερα οι αντλίες νερού έχουν καταστήσει δυνατή την πιο εντατική γεωργική καλλιέργεια με φυτά και δέντρα που δίνουν δαμάσκηνα, σταφύλια, φράουλες και βέβαια χουρμάδες, αλλά με συνέπεια την συνεχή πτώση του υδροφόρου ορίζοντα. Η Τοζέρ ήταν σημαντικός σταθμός παλιά για τα καραβάνια που διέσχιζαν τη Σαχάρα και σήμερα είναι μια ακμάζουσα τουριστική πόλη. Η Τοζέρ είναι πολύ γνωστή για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, διακριτή από άλλες περιοχές της Τινησίας. Πολλά δημόσια κτίρια, καταστήματα και σπίτια έχουν προσώψεις με τούβλα σε απλά ή πιο περίπλοκα υπέροχα γεωμετρικά σχέδια. Πλούσια η αγορά της πόλης, κυρίως σε υφαντά, μαντήλια, κεραμικά και μπρούτσινα αντικείμενα. Ο γεωργικός τομέας απασχολεί ακόμα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αλλά ο τουρισμός και το εμπόριο κερδίζουν συνεχώς έδαφος, ιδιαίτερα στους νέους.
Στο μικρό ζωολογικό κήπο βρίσκουμε μερικά ζώα, πουλιά και ερπετά που συναντώνται στην Τινησία, γνωστά σε εμάς τα περισσότερα, με πιο εντυπωσιακό κατά τη γνώμη μου την οχιά με τα μικρά κερατάκια. Το βράδυ σε ένα νυχτερινό κέντρο θα πάρουμε μια καλή γεύση από χορούς και τραγούδια της περιοχής μετά από μια επίδειξη της επικής τέχνης των Βερβέρων που γίνεται σε ειδικό χώρο δίπλα στο νυχτερινό κέντρο.